Είναι κατά μεσήμερο και λίγο έξω από την πόλη της Αμάριας Σιχάρ, στο πηγάδι του Ιακούβ, ο Κύριος κάθεται να ξεκουραστεί. Ο τόπος έρημος, μα κάποια Σαμαρίτισσα πλησιάζει με τη στάμνα της για να πάρει νερό. Καθώς την βλέπει ο Κύριος, της λέγει: «Δώσ' μου να πιω». Η γυναίκα απορεί: «Πώς εσύ τολμάς και ζητάς νερά από μένα, μια Σαμαρίτισσα?» Και ο Χριστός της αποκρίνεται: «Εάν γνώριζες τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος και ποιος σου ζητά νερό, εσύ θα του ζητούσες και θα σου έδινε νερό που δεν στερεύει ποτέ». Η γυναίκα δεν κατάλαβε και ρωτά: «Κύριε, ούτε στάμνα έχεις και το πηγάδι είναι βαθύ. Από πού λοιπόν έχεις το αστήρευτο νερό?» Και ο Χριστός της απαντά: «Καθένας που πίνει από το νερό αυτό του πηγαδιού θα διψάσει πάλι. Εκείνος όμως που θα πιει από το νερό που θα του δώσω εγώ δεν θα διψάσει ποτέ, αλλά θα αναβλύζει από την ψυχή του αστήρευτο νερό για να του χαρίζει τη ζωή αιώνια». «Κύριε, δώσ' μου το νερό αυτό», παρακαλεί έκπληκτη η γυναίκα, «για να μην διψώ ποτέ». Ο Κύριος τότε της λέγει: «Πήγαινε και φέρε εδώ και τον άντρα σου». «Δεν έχω άντρα», απαντά εκείνη, και ο παντογνώστης Κύριος της αποκαλύπτει όλη της τη ζωή. «Αλήθεια είπες, 5 άνδρες έχεις και αυτός που τώρα έχεις δεν είναι στην πραγματικότητα άνδρας σου». Η γυναίκα σαστίζει: «Κύριε, καταλαβαίνω ότι είσαι προφήτης. Πες μου, πού πρέπει να προσκυνούμε τον Θεό, στο βουνό μας Γαριζίν ή στα Ιεροσόλυμα?» Και ο Κύριος απαντά: «Σε λίγο καιρό ούτε μόνο στο Γαριζίν ούτε μόνο στα Ιεροσόλυμα θα λατρεύεται το Θεό. Ο Θεός είναι πνεύμα και όσοι τον λατρεύουν πρέπει να τον προσκυνούν με αφοσίωση και επίγνωση». Λέει σε αυτόν η γυναίκα: «Γνωρίζω ότι έρχεται ο Μεσσίας. Όταν έρθει εκείνος θα μας τα διδάξει όλα». «Εγώ είμαι ο Μεσσίας», απαντά ο Κύριος. Η γυναίκα τότε ενθουσιασμένη άφησε τη στάμνα της εκεί, έφυγε στην πόλη και αρχίζει να φωνάζει: «Ελάτε να δείτε έναν άνθρωπο που μου είπε όλα όσα έκανα. Μήπως είναι αυτός ο Χριστός?» Και οι Σαμαρίτες άρχισαν να έρχονται προς το πηγάδι να δουν τον Κύριο, σαν τα διψασμένα ελάφια προς την πηγή. Ποιο όμως είναι το ίδρυτο ζώο για το οποίο μίλησε ο Κύριος της Σαμαρίτισσα? Είναι η χάρη του Θεού. Ο Κύριος πήρε αφορμή από το φυσικό νερό του πηγαδιού και τη φυσική δίψα του ανθρώπου για να διδάξει το μυστήριο της χάρητος του Αγίου Πνεύματος. Η ζέστη του μεσημεριού, ο έρημος τόπος, το πηγάδι, η στάμνα, το νερό, η δίψα, όλα συνετέλεσαν ως εικόνες για να περιγράψει ο Κύριος το μυστήριο της Θείας Χάριτος, χωρίς την οποία ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει. Και ονομάζει ο Κύριος τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ίδωρος ζών, διότι η χάρη του Θεού καθαρίζει την ψυχή του ανθρώπου από κάθε εμβολισμό, την ξεκουράζει και τη δροσίζει από το λίβα της αμαρτίας, και τη ζωγονεί επίσης, ικανοποιεί όλους τους ανώτερους πόθους της, τη γεμίζει με όλες τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος, της μεταγγίζει η ζωή αιώνια. Και το νερό αυτό της ζωής μας το παρέχει ο Κύριος όχι στο πηγάδι του Ιακώβ, αλλά στην Αγία του Εκκλησία. Εκεί, με τα ιερά μυστήρια, μας μεταγγίζει ζωή, μας παρέχει άφεση, λύτρωση, πορτασμό και σωτηρία. Μας αναγεννά σε νέα ζωή, όπως συνέβη και με τη Σαμαρίτιδα, η οποία έγινε στο εξής αφοσιωμένη μαθήτρια του Κυρίου, εις Απόστολος Αγία, η Αγία Φωτεινή. Και έτρεξε στα πέρατα της γης για να μεταδώσει το μυστήριο που έζησε, το μυστήριο της Θείας Χάριτος. Μόλις επέστρεψαν οι μαθητές του πηγάδι, παρακάλεσαν τον Κύριο να φάει κάτι. Αυτός όμως τους είπε: «Δική μου τροφή είναι να κάνω το θέλημα του Πατρός μου, να εργάζομαι για τη σωτηρία των ανθρώπων. Σηκώστε τα μάτια σας και κοιτάξτε τα πλήθη των Σαμαριτών που έρχονται. Όλοι αυτοί είναι πνευματικά χωράφια έτοιμα για θερισμό. Οι προφήτες πριν από μένα και εγώ κατόπιν έσπηρα σε αυτά και θα θερίσετε εσείς, όπως και στο μέλλον θα σπήρετε εσείς και θα θερίσουν οι διάδοχοί σας». Όταν οι Σαμαρίτες έφτασαν στο πηγάδι, άκουγαν με πόθο τα λόγια του Μεσσία και τον παρακαλούσαν να μείνει για πάντα μαζί τους. Και ο Κύριος έμεινε στην πόλη τους 2 μέρες και τους δίδαξε μεγάλες αλήθειες. Και πίστεψαν σε αυτόν πολλοί και ομολογούσαν ότι αυτός είναι όντως ο Μεσσίας, ο Χριστός. Οι Σαμαρίτες ήταν ένα πνευματικό χωράφι έτοιμο για θερισμό. Πλήθος ανθρώπων που ποθούσαν να ακούσουν το κήρυγμα του Χριστού και να σωθούν. Γι' αυτό παρακάλεσαν τον Κύριο να μείνει στην πόλη τους. Δεν είχαν δει πολλά θαύματα. Ένα τους συγκλώνησε: η μεταστροφή της συμπατριώτησάς τους. Και ο Κύριος με το λόγο του και με τη χάρη τους βοήθησε να πιστέψουν και μετανοήσουν. Αλλά οι Σαμαρίτες εκείνοι αποτελούσαν μια προτύπωση,
μια εικόνα όλης της ανθρωπότητας. Μιας ανθρωπότητας που χωρίς συχνά να το συνειδητοποιεί, διψά να ακούσει το μήνυμα της λυτρώσεως, να ξεδιψάσει από το ίδρυμα της ζωής. Πόσοι άνθρωποι και σήμερα βρίσκονται στην άγνοια, στην πλάνη, στο σκοτάδι, και ζητούν λίγη χαρά, λίγη ανάπαυση. Ζητούν κάπου να πιαστούν, κάπου να βρουν λίγη ελπίδα, λίγο φως. Και έχουμε χρέος όλοι μας, αγαπητοί μου, να κάνουμε το έργο της Σαμαρίτικος, να μιλήσουμε σε αυτούς με το λόγο μας και με το παράδειγμά μας για την εμπειρία της εχριστός ζωής. Οι ψυχές πολλές και περιμένουν. Είναι έτοιμες για θηρισμό. Κάποιος πρέπει να τρέξει κοντά τους για τη λύτρωση αυτών. Αμήν.